Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αποδέχτηκα το κάλεσμα του κόμματός μας. Σιγά μην αποδεχόμουν. Την τιμή δηλαδή που με συμπεριέλαβε στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης μαζί με τους αγωνιστές του ψηφοδελτίου με την κεφαλή στον σύντροφο Νίκο Σοφιανό. Λίγα για μένα. Απλά είμαι αφοσιωμένος και προσιλωμένος στην ταξική μου συνείδηση και στο πολιτικό μου όραμα. Παλεύω για μια οργανωμένη κοινωνία. Μια κοινωνία, αυτό που ονομάζουμε σοσιαλιστικός κόσμος. Αυτός ο κόσμος δεν αντέχει την καταπίεση, δεν κάνει και έφη τη φτώχεια, την πείνα, δεν αντέχει τα βλέμματα δαδακρυσμένα των παιδιών, ούτε ανέχεται τη στεναχώρια, το κρύο και την αϊπνία των παππούδων και των πατεράδων. Εγώ λέω ότι ήρθε η ώρα να τους πάρουμε μάζωμα, στο μάζωμα. Ένα μένει μόνο αυτό που λένε οι αποφάσεις του κόμματος. Ότι δηλαδή πρέπει να πούμε για τον εργαζόμενο να αξιολογήσει. Δηλαδή εμείς οι ίδιοι να τον πείσουμε ότι ο εργαζόμενος αξιοποίησε τις φετινές εκλογές, που είναι σημαντικές, και τις πολιτικές, και τις εθνικές δηλαδή, για να δυναμώσει η λαϊκή αντιπολίτευση. Με τη λαϊκή αντιπολίτευση το αντιλαμβανόμαστε ότι θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε γιατί τα λειτουργήματα όλα δεν λύνονται. Μόνο άμα αλλάξει το σύστημα λύνονται όλα. Αλλά αυτά που θέλει ο κόσμος, μόνο άμα έχει μια γυρίδα αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση ήταν το Πασόκ. Ξέρουμε τι έκανε. Νέα Δημοκρατία, ξέρουμε τι έκανε. Σιριζέοι, ξέρουμε τι κάνανε. Αυτοί μας κοροϊδεύουν, μας γελάνε και μάλιστα χαμογελάνε από πίσω μας. Μόνο ένα δυνατό, δυναμωμένο, μαζικότερο και πολλαπλησιασμένο κουκουέ στο πλάι του λαού θα φροντίσει να πάρουμε ό,τι έχουμε χάσει. Θέλω να διαβάσω ένα λεπτό, δύο πραγματάκια. Αυτά δεν είναι γυαλιά, έτσι. Να το ξέρω. Θέλω να πω το εξής. Τι θα πω. Λοιπόν, εργαζόμενες, συνταξιούχοι, αγρότη, επαγγελματία, βιοτέχνη, καλούμε και εσένα σύντροφε που τους ακολούθησες, αλλά τους ξέρασες, τους απόρριψες για την αντιπολίτευσή τους, τις πολιτικές του επιλογές και που τον πανέμορφο του τόπο τον κατατίσανε παρό το αποθήκη. Και εσύ έντιμε δημοκράτη, εσύ συντηρητική πατριώτη, που η ανάγκη σε έκανε να ακολουθήσεις και να ψηφίσεις για 400 ευρώ για τον έφυα. Αν είναι δυνατόν να ψηφίσεις για να ζητήσεις 400 ευρώ. Ή μερικές χιλιάδες ευρώ για χρέη στο δημόσιο ή στο δημόσιο και στην εφορία. Ας το απομονώσουμε. Μας καταντήσανε, θα καταδικάσουμε τα παιδιά μας. Με 400 ευρώ για τα επόμενα 50 χρόνια. Οπότε τι πρέπει να το διώξουμε. Αυτό να σου πούμε. Και ένα σημαντικό πράγμα να σου πούμε ότι ο δικός μας, ο κόσμος μου, στο κάτω-κάτω, δεν πληγώνει κανένα. Μόνο χαρά του δίνει.